σας στο σημερινό βίντεο. Θα σας δείξω αγαπημένα προϊόντα που έχω αγοράσει τον τελευταίο καιρό και μου αρέσανε πάρα πολύ και θέλω να σας τα προτείνω. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε το βίντεο, συνεχίστε να βλέπετε. Θα ξεκινήσω πρώτα με πινέλα, τα οποία τα έχω αγοράσει από Real Technique και είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ το set με τα τρία πινέλα προσώπου. Είναι stippling πινέλα. Το πρώτο πινέλο είναι αυτό το μεγάλο, το οποίο είναι το Dual Fiber Face Brush. Είναι αυτό εδώ. Έχει έτσι λίγο πιο μακριές λευκές τριχούλες για να κάνει blending όλα τα προϊόντα που έχουμε τοποθετήσει στο πρόσωπο και εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία. Το δεύτερο πινέλο είναι το Contour Brush, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι και αυτό stippling για να κάνουμε, για να σβήνουμε ωραία τα προϊόντα και να τα αναμειγνύουμε. Το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ μόνο αυτό για να κάνω το contouring μου. Και το τελευταίο πινέλο είναι το ματιών. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο χρήσιμο πινέλο, ας πούμε ότι και να μην το είχα δεν θα με επηρέαζε κάπου. Αλλά εντάξει, το χρησιμοποιώ για να κάνω κάποιες λεπτομέρειες και για να κάνω μία μίξη όλες τις σκιές. Επίσης από Real Technique πήρα τα σφουγγαράκια, αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι σαν beauty blender. Εμένα μου αρέσουν πολύ περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουν τη flat μεριά την οποία εγώ εφαρμόζω το make-up και βάζω και πούδρα. Με την άκρη, με τη γωνία τοποθετώ concealer και είναι πολύ πιο οικονομικά από τα beauty blender. Και εγώ τα πήρα δύο μαζί, τα οποία νομίζω έχουν 10 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραία, σας τα προτείνω. Θα συνεχίσω με Laura Mercier, αγαπημένη μου. Από Laura Mercier αγόρασα την Translucent Power, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Τη χρησιμοποιώ συνέχεια για να κάνω baking και δίνει ένα απίστευτο φως κάτω από τα μάτια. Τη χρησιμοποιώ επίσης για να κάνω πιο ακριβή τα κοψίματά μου. Δεν κάθεται στις λεπτές γραμμές και δίνει έτσι ένα πάρα πολύ λίγο αποτέλεσμα. Το επόμενο προϊόν που αγόρασα από Laura Mercier είναι η βάση ματιών, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι σαν concealer. Τη χρησιμοποιώ καθημερινά. Οι σκιές όταν τοποθετούμε αυτή τη βάση γράφουν πάρα πολύ έντονα, έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση. Φυσικά χρησιμοποιώ λίγο πούδρα από πάνω. Τα συγκεκριμένα προϊόντα από Laura Mercier τα αγόρασα από τα Attica στο Golden Hall. Πιστεύω ότι σε όλα τα Attica μπορείτε να τα βρείτε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να τα βρείτε σε κάποιο άλλο κατάστημα ή στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ όμως σίγουρα από το εξωτερικό. Επόμενο προϊόν που έχω πάρει είναι το από Bobbi Brown, είναι το highlighter, αυτό εδώ πέρα. Είναι η απόχρωση Shimmer Brick Compact. Τη χρησιμοποιώ από τότε που την αγόρασα, δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου από Mary Lumanizer, αυτό εδώ πέρα. Γιατί πιστεύω και καλοκαίρι, αυτά είναι πιο ζεστά χρώματα και γράφουν έτσι, δίνουν ένα πιο ηλιοκαμένο look. Ενώ από την εταιρεία The Balm το Mary Lumanizer μου φαίνεται πολύ ψυχρό να το χρησιμοποιήσω τώρα που έχω μαυρίσει κιόλας. Οπότε αυτό το χρησιμοποιώ και για σκιά στα μάτια πολλές φορές. Και είναι το αγαπημένο μου για φέτος το καλοκαίρι. Το επόμενο αγαπημένο μου προϊόν για φέτος το καλοκαίρι είναι το make-up από Malou Wills. Είναι η απόχρωση 08 και ονομάζεται High Cover Foundation. Δεν μπορώ να σας πω ότι δίνει ένα τέλειο matte αποτέλεσμα. Δίνει όμως ένα αποτέλεσμα έτσι πολύ φυσικό. Δεν είναι καθόλου βαρύ make-up. Χτίζεται και μπορείτε να καλύψετε κάποιες ατέλειες. Εγώ που δεν χρειάζομαι έτσι πολύ βαριά make-up, το χρησιμοποιώ γιατί δεν έχω πολλές ατέλειες να καλύψω. Αλλά όποια έχει κάποια ατέλεια μπορεί να το χτίσει και να καλύψει σπηριά ή οτιδήποτε άλλο. Κάνει το πρόσωπό σας να φαίνεται. Βασικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς πούδρα. Εγώ πολλές φορές το χρησιμοποιώ χωρίς πούδρα γιατί έτσι είναι πιο φρέσκο. Το τελευταίο αγαπημένο μου προϊόν είναι. Λοιπόν, είναι η παλέτα Too Faced Sweet Peach. Έχει 7 εδώ τα χρώματα. Είναι μια άκρος καλοκαιρινή παλέτα. Τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Όπου και να πάω παίρνω μόνο αυτή την παλέτα.
Έχει ό,τι χρώματα χρειαζόμαστε. Δηλαδή έχει matte σκιές για να κάνουμε, για να δώσουμε έτσι βάθος στο κόκαλο του ματιού. Έχει shimmer σκιές. Και εγώ το χρησιμοποιώ, όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, και για... εγώ αυτή τη στιγμή έχω χρησιμοποιήσει πάλι σκιά για να φτιάξω ένα κραγιόν, η οποία είναι η Bellini, αυτή εδώ πέρα. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα ροδάκινο. Έχει πάρα πολλούς συνδυασμούς, αν θέλετε να έχετε διαφορετικούς συνδυασμούς κάθε φορά. Μπορείτε, ας πούμε, να κάνετε ένα πιο σκούρο μακιγιάζ, ένα πιο χρυσό, πιο ροζ. Έχει πάρα πολλά χρώματα. Προσωπικά φέτος το καλοκαίρι μόνο αυτή την παλέτα χρησιμοποιώ για να κάνω τα μάτια μου. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν σας άρεσαν, κάντε like και subscribe στο κανάλι μου. Αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω για απορίες. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!